Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση από την Sonic Arena. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Καμτσίδα Wizards και Αρχαίλος Legends για δεύτερη φορά στο πρώτο παιχνίδι. Θα κερδίσει οι Legends με 90-61 στο πίσω του Μαντρίδη College, κάνοντας ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο, 31-12 το επιμέρους σκορ. Setting the tone από την αρχή. Στην σύνθεση των Legends τώρα βρίσκεται ο Χάρτς, ο οποίος θα πάρει ένα πρώτο σουτ, είναι άστοχος, καθώς και ο Πρωτογυρόπουλος. Δύο παίκτες οι οποίοι εδώ, Χάσκος κλέβει την μπάλα, αλλά χάνει στο λάθος. Δύο παίκτες λοιπόν που δεν τους βλέπουμε πολύ συχνά στην αρχική πεντάδα, θα πετάξει την μπάλα, αλλά είναι άστοχος ο Βαγγελής. Παραφορά για τους Wizards. Βαγγελής και πάλι. Λίγος. Πάλι μας screen. Μας για τρεις είναι άστοχος. Μουρατίδης, μάχη του δυτικό ριμπάουντ, δεν θα βγάλει μισθή. Συνέξη του Οικονόμου. Αλέξαμε τον Καραγκιαούρη, πάρει ένα σκύνο τον Παράσκο. Οικονόμου θα πάρει ένα μακρινό δίποντο, είναι άστοχος, ο Λίγος ζήτηκε πάνω του. Παράσκος στο δυτικό ριμπάουντ, Καραγκιαούρης. Έχει βαλτιλάκι τον Αλπανίδη, θα γυρίσει, στέκεται, είναι άστοχος. Ένα πως στάθηκε και στέκεται, τα έλωσα λίγο. Ούτε τώρα θα έρθει η πρώτη πόλη του παιχνιδιού. Λίγος. Ποιος ήταν διακριθής για τους Blizzards στο προηγούμενο παιχνίδι, στο πρώτο της σειράς. Μαρτζηλής, λάθος πάσα, Οικονόμου έκλεψε. Θα δούμε. 2-2-2, 3-2-2, και τώρα έχουν επιστρέψει αντίπαλοι σε πρώτη φάση του Οικονόμου. Και τώρα συμπαίκτες, Πρωτογυρόπουλος. Ψάλτη στη γωνία σου για 3, θα το πάρει. Χρόνος βρεθεί ελεύθερος, είναι έστοχος. Και στο warm-up πήρε πολλά τρίποτα από τη γωνία και ήταν πολύ εύστοχος. Λίγο off the record σχόλιο και πληροφόρηση. 0-3 λοιπόν. Λίγος. Έχει ρόλο point guard. Λίγος πέρασε από τον Οικονόμου. Παράσχος τώρα πάνω του. Ασύ στην γωνία. Καλό πάρα στην game. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Η μπάλα περπάτησε και θα μπει τελικά μέσα το... Είναι η προσπάθεια του Ζαχαρτζηλή, είχαμε πολλές φορές τη λήξη μπάλα στην προηγούμενη φάση. Θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Οικονόμου, κατεβάζει μια ακόμα επίθεση για τους Legends. Δεν έχουμε ακόμα φάουλ στα πρώτα 2,5 λεπτά του παιχνιδιού. Παράσχος. Θα κρατήσουμε τον Πιντυρόπουλο, δεν ξέρω την επιλογή. Γεώρης έκανε μια προσπάθεια για πάσα στη γωνία της τραβήξης. Δύο παίκτες πάνω που ήταν ελεύθερος από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως ο Ψάλτης, αλλά δεν πήρε την μπάλα. Φτιάξε το διχτάκι, λέει η χαρακτηριστικά κάποιος από τους Λίζαρντς. Παίκτες για Legends. Και αν ανεβάζω σωστά 7 και για Legends. Οικονόμου, ψάρτησε από πολύ μακριά, ενώ τελείωνε ο χρόνος της μύτης, άστοχος επιθετικό rebound του Καραγκιόρου, θα μετρήσει αν μπει, μπήκε και μέτρησε. Buzzer beater, κάποιος πιο αισιόδοξος από το συνηθισμένο, θα μπορούσε να πει ότι ήταν προμελετημένο και ήταν μια πάσα του ψάρτη και του Καραγκιόρου. Συνδυασμένο, Λίγκος, ωραία τρίπλα, το χάσε στο τέλος και φάουλ που κερδίσει ο Παράσχος. Από τον Μπρατίδη. Παράσχος, τον όμο. Παράσχος. Μόνος του μέχρι μέσα, υπόγειο λέει, απέστοχος. Πέρσι τον Μπρατίδη. 2-7. Λίγος. Η μέσα είναι... Λίγος των Λίγαρντς. Πολύ πληθωρική φάση. 85. Πάλι τελικά του Καραγκιόρη. Λίγος, 3-7.
Τελικά τη ασκένα από τον Πρωτογυρόπλο, θα του δώσω την μπάλα, θα πάρει το τρίποντο. Το Πρωτογυρόπλο τελικά είναι άστοχο στη βάση του σιδέρου. Την μπάλα. Λίγο. Λίγο. Πολύ μια πάσα. Η έξτρα πάσα άλλαξε. Υπέροχα. Υπέροχη συνεργασία με το τσέπτο του Δημοκρατήδη. Γενικά ο πρώτο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι πολύ ψηλά για να πιέσει το 1-7 το άλλο. 7 θα κατηγορήσει τον ψάλτη. Ο Κονόμου στη γωνία σου για 3 είναι. Άστοχος θα κερδίσει το φάουλ για 3 βολές όμως. Από τον Ζαγκαρτζηλί. Μάλιστα. Αυτό που στην πρώτη, Κονόμου. Στο δεύτερο χωρίς να χάσει ιδιαίτερο χρόνο. Έχω στην τρίτη, εδώ μια τρίτα. Λίγος. Λίγος σου για τρεις απέναντι στον παράσχο, είναι άστοχος. Θετικό rebound. Ξαναπάρει από την γωνία του Μουραθίνη σου για τρεις. Ο Καρτζηλής με ταμπλό είναι άσπρος, σε ίση πρόκειται την μπάλα. Ο Μαρβανίτης πέταξε το χέρι του, θα ξαναπάρει. Ο Καρτζηλής ο οποίος είναι μέσα στη ρακέτα. Οικονόμου, εδώ δεν θα βγάλουν fast break τελικά. Πάνε για το fast break. Όντως, οι Legends στο Καραγιώνης θα βγει την μπάλα στο καλάθι. Είναι και μικρούς φίλους στον πάγκο Legends. Συγκινηθική στιγμή για τον αθλητισμό, 5-12. Δεύτερο πεντάλεπτο στην πρώτη περίοδο. Καλό μας στην Games, προχωρεί ταχύτατα η μπάλα στην περίμετρο για τους Lizards. Η Μαρία βρέθηκε ελεύθερο, θα πάρει το τρίποντο σε δεύτερη φάση. Και είναι άσχημα του Ζωτήτη, επιθετικό rebound και καλά του από τον Ζωτήτη. Παράσχος. Καραγιώρης, θα πάρει ένα screen, ένα jump shot, είναι άστοχο. Η επιλογή του έδωσε ο ψάλτης. Ποιος όχι μόνο παίζει, είναι και βασικός στους Legends. Εξετάσσεται τις επιλογές του, κοίταξε τον τρίποντο, κοίταξε τον καλάθι. Το Καρτζηλής είναι έστοχος. 10-12. Για Λίζαρτς και αντίστοιχα πήρε τον Οικονόμου και πάει μέχρι μέσα, κόπηκε αλλά με φάουλ και με το σίδερο μερικός ο Καραγιώρης. Τσάλτης περνάει στον πάγκο. Στην Αρβανίτης στον πάγκο για Λίζαρτς. Τρεις όπως φαίνεται οι Legends με περισσότερο ταλάντο προς τη μην. Το jump shot είναι άστοχο, θετικό rebound και καλάθι. Το Βερακίτσιο. 12-14 πλησιάζουν οι Legends. Παράσχος. Ο Γερόπλος ζήτησε και πήρε, έχει βάλει την πλάτη. Στην Μονατίδη, θα χάσει την πρώτη μπάλα. Παράσχος κυνηγάει τα Καρτζηλή και θα κάνει το φάουλ. Όχι, βήματα, διαφώνω. Λοιπόν, λάθος. 7 πόντους θέλουμε ημίχρο να πάρουμε πάνω. 7 πόντους θα πάρουμε πάνω στο ημίχρονο. Είναι από τον πάγκο ο Ζαχαρτζηλής, ο οποίος έχει περάσει πριν από λίγο. Παράσχος. Για να περάσει μια φάση ήταν πολύ ψωκίνδυνη και είχαν πολλοί παίκτες, πολλά χέρια και ο Καραγιώρης δεν πήρε ποτέ. Λίγος.
side που είναι από τον πάγκο. Βαγγελής στη μέσα, ένα floater άστοχο. Δεν είχε μείνει το rebound. Καβγιαούρης. Μια κλέψη, το έκανε προς τη μήνω λίγος. Παναφέρει τον Γεωργίου, άνοιξε με τον Παράσκο. Τον Όμο, στα 12 δευτερόλεπτα, θα πάρει ένα σκέφτο από τον Γεωργίου. Σκαστή πάσα, ωραία. Μία ακόμα στον Γεωργίου, από τον Γεωργίου, ο οποίος είναι έστοχος. Ένα σωτάκι. Από ένα σωτάκι και με ένα σωτάκι. Βρίσκουμε με τα prepositions. 12-16 λοιπόν, λίγο σε πιο χαμηλό τέμπο η επίθεση που οργανώνει. Δίνει την επιλογή ο ψηλός. Σου πιάστηκε ο Άρης ο Χαρτζηλής και είναι έστοχος! Αρμανίτης από τον πάγκο. Συμφώνει. Παράσχος. Πιο πάνω. Φωνές από τους Φλέντες. Καρδιόνις έδωσε το σκριν. Βγήκε το πικερόλι. Υπέροχη συνεργασία! Υπέροχο τριγωνάκι Παράσχου, Καραγιαούρη και από τον Κερόπλου. Υπέροχο teamwork. Προσδίδει δύο ακόμα πόντους στο ενεργητικό στο σακούλι εντός εισαγωγικών των Legends. 2-3 και πάλι ένα ζώνης που παίζεται τώρα. Λίγος. Και μέσα έκανε μια προσπίση, υπέροχη προσπάθεια, επιθετικό rebound. Είχε κλειστεί από δύο, θα φτάσει με τον Κερόπουλο τελικά. Του Καραγκεσίου, στον Οικονόμου. Έκανε μια προσπίση, θα πάει μόνος του μέχρι μέσα, ταχύτατα. Δεν έβγαλε την πάση του Καραγκεούρη και αστόχησε. Μερίδης. Έξε τον τρίποντο, θα το πάρει. Είναι άστοχος ο Λίγκος. Παράσχος το rebound. Οικονόμου. Γεωργίου, σκαστή πάσα, δεν θα περάσει τον Γεωργιόφυλλο. Από κρυπτογράφη το play και έκλειξε τον Μερίδης. Γεωργιλής. Θα περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ενδιαφέρον το παιχνίδι που βλέπουμε. Από τακτικής απόψεως. Μερίδης. Μέσα με ταμπλό έστοχος. Πολύ ωραία κίνηση. Πλάγια κίνηση. Δύο φορές κάνουμε πληθυασμό. Σηκώστε κεφάλι γιατί δεν έχουν φέρει μπροστά. Μέσα για μη εκμεταλλευόμενο πληθυασμό back to back. Βάζω αυτό να τονίζει. Ψηλά τα χέρια. Έκανε μια προσπίση, απελευθερώθηκε ο Οικονόμου. Είναι άστοχος στο τρίποντο. Αντιθετικό ρημάντο τον ίδιο, έχει πάει και ο Παγιωργίου εκεί πέρα. Σου διατρίζει να το πάρει και πάλι. Είναι άστοχος. Μάχη για το επιθετικό rebound από τον Παράσχο για ένα ακόμα. Δεν κατάφερε. Μπάλε με τους Wizards. 14,4 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Όλα για τις αύρες. Είχε κάποιος περίοδο, οκ. Σκέφτηκα να το πω, να μην το είπατε λίγο. Λίγος, 9. Θα μάθει την τρίπλα σου για τρεις, έβαλε μια πάση στον Χαρτζηλή. Είναι άστοχος αυτός, αμυντικό rebound από τον Γεωργίου. Δεν θα μετρήσει. Και αν μπει, πόπα, παραλίγο να μπει. 17-18 λοιπόν, σε απόσταση αναπνοής οι Legends. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, το τελέξει της δεύτερης περίοδου που μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. 17-18 το σκόρ υπέρ των Legends, οι οποίοι έχουν και την κατοχή από την κίνηση αυτού. Οικονόμου έτοιμος να δώσει τον Παράσχο. Οπ. Είμαι Μάντης, προέβλεψα το μέλλον, μπράβο μου. Λοιπόν, 17-18. Χαρτζής έχει περάσει κτέως στον αγωνιστικό χώρο στις του Καραγκιαούρης. Για τρεις θα το πάρει ο Παράσχος, έχοντας βρεθεί ελεύθερος και είναι έστοχος, χειροκροτούμενος από τους μικρούς φίλους των Legends. Στον πάγκο, 17-21. Λίγος. Για τρεις, λίγος θα το πάρει. Απλά έχουμε την εντύπωση παίρνοντας από τον Βιπερίδη, ο οποίος ήταν στην αριστερή φτέρυγα του πόντου. Άσχος. Ο νόμου, ο Γεωργίου τώρα. Μόνος μέχρι μέσα, μόνο τα μπλό. Την μπάλα πήγε με κάποιο τρόπο στον Γερόπουλο, όμως Οικονόμου. Ο Γερόπουλος αν μένει ξυλά για να δώσει ένα σκριν. Ψηλότερος παίκτης τώρα πάνω στον Οικονόμου. Υπέρξε την εργασία με τη μία πήγε. Με τον Γερόπουλος και... Φάουλ που έχει χειροδίσει τον Γερόπουλο, δίνει τα χέρι. Ο
Καλακίτσιο. Συγγνώμη, λέει. Και ακόμα συγγενική στιγμή. Βερίδης. Λίγκος. Ένα jump shoot έσπαχο. Το Καλακίτσιο. Αράσκος. Σαλτής. Κάτσε σκέφτε με τον Γερόπουλο. 2-21. Οικονόμου. Ωραία σκέφτε τον Γεωργίου με τον Γερόπουλο. Συμπαρία στον Τζακ. 3 είναι άστοχος επειδή την κόρη μπαουν και πάλι και καλάθι. Τον Γεωργίου τι voice character αυτό. Δεύτερη φορά που συμπαίνει αυτό και πάλι για τους Legends. Λίγος. Παθηλό δίποντο, παθηλό στη γραμμή, είναι άστοχος. Θα παίξει στον Λίζαρντ, παράσχος στο rebound, τον νόμο. Τον αγγλική αλλαγή, διπλή αλλαγή μάλιστα. Ο Λίζαρντ, παράσχος. Πέρασε. Βοήθα, τελειώνει. Weak side, ο Ψάλτης θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο, είναι άστοχος. Υπάρχει και το rebound, τον Ευρώπλο δεν θα τον πιώσει. Αμυντικό Κούλης. Εντός κλέψιμο. Το Οικονόμου είναι πιο γρήγορος ο προσωπικός αντίπαλος. Γεωργίου πήρε ύψωση την μπάλα πίσω από το κεφάλι. Ο Οικονόμου χρησιμοποιώντας την πύρα του. Την πύρα του. Ελπίζω ότι υπάρχει πήρε αλκοόλ στη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα λίγο και μουρατίδε αντίστοιχα. Φεύγει δίχως φάουλ πολλά. Είναι ένα τώρα για την δεύτερη περίοδο. Θα σπρώξει την μπάλα παράσπαστος από τα χέρια. Σπουδό την μπάλα που πήρε από τον Οικονόμου. Τρέχει μόνος του μέχρι μέσα. Και πάλι ευθυνδιασμός για τις Legends. Πάλι επιτυχής. 22-27. Κούλης. Με ένα jump shot του Δορβανίδη δεν θα το πάρει. Τρεις θα τον πηγήσει, είναι άστοχος. Λυκό rebound από τον Γερόπουλο. Παράσχος. Ψάχνει στη γωνία και πάλι. Weak side, αδύναμη πάσα στον Οικονόμου. Κάνει τη χειρονομία αυτό στον Τζάλτη. Μπάλα κλάθηκε. Συνεργασία, teamwork τώρα από την άλλη πλευρά, Δορβανίδης. Μια ωραία πάσα μέχρι του... Τον τίμησε διόντως και την τίμησε διόντως. Παράσχος, 24-27 πλέον. Οικονόμου. Οικονόμου πάνω τον Γαρτζηλής και δεύτερος παίκτης. Θα κάνει το φάουλ. Περίδης. Πρώτο για την ομάδα του για το δεύτερο δεκάλεπτο. Παράσχος. Στα 7, χρόνο στη γωνία που ήθελε να πάει και προηγουμένως αλλά δεν πήρε. Για 3, Παράσχος πήρε, εκτέλεσε στη λήξη της πρώτης επίθεσης. Παρόλο γεγονός ότι η πάσα που πήρε δεν ήταν η καλύτερη, δηλαδή 24-30. Κουκούλης. Στη γωνία του Τζαρίδης, το 15 και πάλι. Πάρει ένα τρίποντο, Κούλης είναι άστοχος, μάχη για τον λιμπάν, θα βγάλει και λοιπόν έχει το Καρακίτσιο. Στην πλάτη του ήταν ο Οικονόμου. Έδωσε το ένα βήμα πρωτογερό προς τον Καρακίτσιο και στον κέντρο του Πάγκος για 3. Άστοχο από τον Κούλη και φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Αρβανίτη. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης του επιθετικού rebound. Θέλει και πάλι ο Μωριοτήτης μετά από όχι ενήκη ώρα, από όχι πολλή ώρα. Θες που χαρακτήσει. Ραντιούς έχει περάσει εντός του θέσης του Ραντιρόπουλου. Άρχισε τον Τζάλτη. Deflection. Βάζει να βγάλει στο περίμετρο. Βανίτη. Βανίτη.
αυτή. Βούλησε. Βασιλείς, πολύ θα χάσει πολύ χρόνο, θα πάρει ένα jump shoot με απλό από τη γωνία, από πολύ αυστηρή γωνία, είναι άστοχος παράσχος Κρόμου. Περιστερή πέργα στο 2-3, στο 19 δευτερόλεπτα, έφτομος και πάλι. 24-33. Κούλης. Ένα jump shoot με άστοχο, Σάλτης. Το επιθετικό rebound γύρισε περίπτωση να φτιάξει την βάση του καλά θερμανίδης. 6-33. Πολύ καλά. Τώρα και να έχει χτυπήσει κάποιους παίκτες. Πολύ καλά. Κρόμος και διεύθυνε για πρεπαράσχοση του Ιωνολούκ πάσα στην κίνηση των Καραγιώρη Οικονόμου στα 11. Ένα screen από τον Καραγιώρη, δεν έχει τελέσει πίσω με αυτό, θα δώσει έξτρα πάσα στον Μαγιωργίου. Έξτρα πάσα και στον Παράσχο, στα 5 δευτερόλεπτα θα το πάρει, αυτός είναι εύστοχος πάλι. Και πάλι εύστοχος μέχρι το Legends, μαρκαρισμένο αυτή τη φορά. Παράσχος δεν έχει χαμπάρια σε να το πούμε λαϊκιστή, 26-36. Βεντζελής. Τρεις εύστοχος και αυτός. Με τη μία η απάντηση από την απέναντι πλευρά. 29-36 παράσκο. Αναγκές στο σκριν. Λίγο ο Αρμπανίτης. Νόμπι, το συμβαίνει σε πολλές φάσεις σου για τρεις παράσκος. Είναι άστοχος, εγώ δεν βγει καθία τον λόγο. Τι φορά δεν δικαιώνεται. Αρμπανίτης στο rebound. Βγει πάσα στον Αρμπανίτη. Ωραία, υπέροχη προσπάθεια, μία ακόμα, δίνει το χέρι Κούλης, το Λουπερίδη, το Μουγελίου, το Οικονόμου, το Καντιαούρης, όχι, πολύ μας όχι, ήταν η ίδια του Μουγελίου, τώρα 2-1-2-2 θα αφήσει, την πάση του Καράφη είναι άστοχος όμως, από την πάση του Αρβανίδη ο Κούλης, Τσάλτης. Ο Γιαούρης έχει κλειστεί από τα 4-5 της αντίπαλης ομάδας, είτε μερικός είτε ολικός. Τον όμως δεν συγκρατεί, μπάλα τον κρατήσει αυτός. Κύριε Τσμίζαν. Κατοχής τελικά, αλλαγή απόφασης. Βάσχος. Γιαούρης. Γυρίσει. Όλφα έχει κρατήσει τον Αρβανίδη και είναι χαμηλά. Τρίτο φάουλ του Αρβανίδη, ο οποίος περνάει σπασμένα εκτός λίγο στη θέση του από κάποια ώρα. Τον όμου, Παράσχος. Σάλτη σου για 3 στα 10, έτσι το πως! 31-39. Λίγος. Δευτερόλεπτα, η μπάλα θα περάσει εκτός. 79. Όλοι που έχει χρηθεί στον Οικονόμου. Για τρεις σάλτες. Επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ με την Ραβουλή. Σαλτιτς. Με πολλά ups and downs. Σβήνει, ανάβει, ξανασβήνει, ξανανάβει. Πολύ γρήγορα.
34-39. Βράσκος. Ένα ψάλτης. Ζήτησε εδώ, δεν πήρε ο Καρατζούρης. Θέλω να περάσει εκτός, δεν καταφέρει στην κρίση του Παγιανικού. Λίγος. Παίρνει ένα σκριν, δεν θέλει να έχει το κουβέλι. Για τρεις κουκούλες. Τι ελεύθερος είναι εύκολος. 37-39 πλησιάζουν. Ακόμα περισσότερο γλίζαν. Κάποια τζάμπα σου τι είπε. Βράσκος, συγκρατεί όχι τελικά ο Καραγιώλης. Λίγος. Στάκι είναι... Εκεί που είναι. Πάρε και είναι έτσι από τους Βαγγιζινούς. Τι καλύτερος τρόπος να συγκρατεί το Βιχτάκι. 40-39. Οικονόμου. Πέρασε. Και είναι φάουλ ο Βαγγιζινή. Δεύτερο δικό του. Βράσκος. Έχει διπλώσει ένα πάνω του, η Οικονόμου έχει δοθεί ελεύθερο στο για 3, θα το πάρει, είναι άστοχος. Τώρα δεν βγήκε και βγήκε και αμυντικό rebound. Στην Καρακίτσιο, λίγος. Μία η πάσα στον Παράσχο όμως. Στον Καρακίτσιο, περβάλλον ο Ζήλος. Η Οικονόμου, ο Καρακίτσιος έρχεται σαν οδοστρωτήρας που θα βγει την πάρα στο καλάθι. 40-41. Συμπληρωμένα ομαδικά και οι δύο ομάδες. Περάσει το τελευταίο λεπτό του πρώτου μισού. Λίγκος. Για τρεις, εύστοχος ο Λίγκος. Παίρνει στον Οικονόμου, έκανε και τη χειρονομία ο δεύτερος. Σαν να λέει τι άλλο να κάνω, έπαιξε καλή άμυνα. Όντως, 43-41. Ράσχος. Κάτσε στα σκρίνια των ψάρτης, του δώσε τώρα την μπάλα. Καραγιαούρης. Ποστάρι, ανάποδο λέει, άπειλε, έφτακος με το αριστερό, 43 όλα. Τελευταία επίθεση, όλα τα δευτερόλεπτα του Τσιλιζάρτς, 13 πλέον. Λίγος. Συμφωνία ο Μουρατίδης, για τρεις με μεγάλη καμπύρια. Του. 43 ώρα λοιπόν και δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία στο πρώτο ημίχρονο. Το ημίχρονο δεν θυμίζει καθόλου το παιχνίδι που είχαμε δει στο Community College πριν από κάποιες μέρες για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Πολύ πιο μαζί και η Λίζαντ, δεν έχουμε χαλαρώσει λίγο οι Legends. Ακριβώς δεν ήταν έτσι κουρασμένοι γιατί είχαν πριν από 2-48 ώρα παιχνίδι με τους Pistons και τι παιχνίδι. Ένα παιχνίδι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο μέχρι στιγμής. Όλες τις απόψεις της χρονιάς μας είχε εξαλώσει καλή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να πάρουμε κάποιες ανάσες και εμείς, αλλά πιο σημαντικά οι παίκτες επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά και δεν μας είμαστε. Επιστροφή λοιπόν στο Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, τρίτη περίοδος, πρώτη εκδοχή για αυτήν είναι για τους Wizards. Για τρεις θα το πάρει από τη γωνία, είναι άστοχος ο Λίγος, δεν κυκλοφορήσει ιδιαίτερη μπάλα, υπάρχει αμυντικό rebound, ένα jump shoot, θα το πάρει και θα καταλήξει μέσα στη σχέτα. Στο Κουκούλη, στο Κουκούλη, πρώτο καλάθι για την τρίτη περίοδο, περίοδο, ωραίος, Γεωργίου, Οικονόμου, για να δώσει ένα screen, θα το πάρει ο Οικονόμου, θα το εκμεταλλευτεί από τον Πρωτογυρόπουλο, μέχρι μέσα από το baseline άστοχο στο Καραγιαούρης. Τώρα πίσω μαζί με Λίγκος. Λίγκος πέρασε από 2 και φάουλ. Οικονόμου. Οικονόμου δεύτερο. Δεύτερο δικό του. Κάνει. Γκίτσιες. Να τζάμψω τα παίρνει σε ψημένο χέρι αντιπάλου του Γεωργίου, είναι έστοχο. Οικονόμου. Θέλει με χέρι στον ψάλτη. Θα στείλω από τον Γερόπουλος. Οικονόμου. Τα 10. Τον Γερόπουλο. Τι
Νικούλη. Με Γεωργίου. Άντες πάσα, ήταν ελεύθερος ο Γιώργος. Θύμισε με Γεωργίου την πάσα μέσα στη τραγέδα. Τους πήγω στον τύπελο του Καρδιού, ήταν μπροστά από αυτό και έκλεψε αμυντικό πλεονέκτημα. Αμυντικό πλεονέκτημα για τη Σλίτα. Τους βρέθηκε ελεύθερο τύπελο, αλλά δεν μπήκε. Μυρωτίδη. Τένις, τένις έλμπου. Στον αγώνα, κατάλαβα σωστά. Τένις έλμπου είναι χαρακτηριστικά από τον Γιώργος. Συνεχίζει παρόλα αυτά εντός. Από αυτό που γίνει το συμπέρασμα ότι μάλλον δεν είναι κάτι σοβαρό. Γύρω μας λεπτό, από τον Γιώργος. Ζήτησε τον Γιώργος και πήρε. Λίγο να μπει καλά στο κεφάλι τον Τζάζι. Εντάξει, σε τρεις βολές, στη δεύτερη φορά. Έχουμε τρεις βολές και πάλι γι' αυτό. Την προηγούμενη φορά ήταν στον νόμο, ο φάουλ που έχει χτυπήσει τον Μουρατίδη. Πάσα στο λίγο, σου για τρεις από τη γωνία. Σαρδεμένο και κοινές, έρμπολο στον Γαρκούλη. Του Κουκούλη μπάλα θα περάσει εκτός. Γεωργίου τώρα θα πάρει την μπάλα. Οικονόμου στην επαναφορά. Γεωργίου, Οικονόμου. Άρα Γιαούρης τώρα, θα τον προβουστάρει, όχι, για τρεις στον τριγωνία, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Για να βγάλει μια πολύ περίεργη πάσα, δεν το έκανε. Κούλι, θα μπει το τίποτα, θα σμπρώξει την πάλη του Καραγιαούρη από τον Γιώργο, οι δύο εκπρόσωποι τύπου των συνεντεύξεων των Blazers και των Pistons. Συνήθιση ποντή, Οικονόμου. Σαν τη γωνία, τον διακόψιμο. Ο Γερόπουλος, δίκοση άμυνα πάνω του, καλή άμυνα από τον Καρακίτσιο. Θα διώξει την μπάλα εκτός, 9 δευτερόλεπτα απομένουν. Τους Legends. Οικονόμου σημείο ακόμα επαναφορά. Το πρώτο προσποίηση θα βγάλει πάσα στον Καρακιαούρη τελικά. Ο Γερόπουλος πλάτη. Σαν τη σουτιά 3. Κρινή πάσα στον Αβανίδη πίσω, τα αφήσει το καλάθι. 49-44. Σαν θα βάζει λίγο το τελευταίο του φάση. Το Γεωργίου. Γεωργίου, μια κλέφτω λίγο συγκρατεί ο Ψάντης, την παλαπηγή και πήταν αυτός. Το Γεωργίου, ένα jump shoot. Σκέψη, μια άσπρος. Πολύ
Κούλης, αν μπει καλά στη time out, θα είναι ο παράσπασος που έχει σκεφτεί από τον πάγκο. Κούλης, για τρεις από την γωνία, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound και foul. Στον Αρβανίδη τον Καρδιόλη. Πράγματι, time out ζήτησε ο παράσπασος, δεν πήγε το καλάθι. Αλλά time out, nonetheless, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Στους 5 πόντους η διαφορά υπέρ των Wizards. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο θα εκτελεστούν πολλές τώρα. Ήταν το φάλτο που κερδίσει από τον Καραγκεούρη ο Ρωβανίτης. Πρέπει να κερδίσει το ζευγάρι το οποίο δικαιούται. Αυτό που συμπρότει 50-44 για παρά στους 6. Ζήτησε στην κίνηση αλλά δεν πήρε την πάσα. Πολύ πήρε το επιθετικό rebound από το άστοχο τρίποντο του Σμπέκ του, ο οποίος δεν τον τροφοδότησε, ένα jump shoot άστοχο από τον Αρβανίκη, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Δύο παίκτες πάνω του, θα σβρώξει την μπάλα από τον Γερόπλος εκεί που ήταν περίδης. Όμως σε 2-3 νέο από την γωνία. Άστοχο και πάρει τον Καρακίτσι και ένα ακόμα επιθετικό rebound και καλάθι. Λαμβάνει την πάσα από τον Βούλη. Κάποια στιγμή θα έμπαινε το καλάθι. Το καλάθι. Ωραία άρθρωση. Έχω κάνει σχετικό μάθημα. Αγωγή του λόγου στο πρώτο εξάμεινο στο Ιάκη. Τέλος πάντων. Το νόμο. Ξάφτης. Συγκρατεί ο Καραγιούλης. Δύο παίκτες πίσω του. Δεν πάρει πλάτη και κερδίσει το φάουλ. Το κρατήσιο. Έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Για τρεις είναι άστοχος. Λυκό rebound. Ωραία συνεργασία. Θα φύγει την πάρα στο καλάθι ο Λίγκος. Θα την πάρα στο καρατήσιο. Έτσι ακόμα διαζός. 55-44. Παράσκος. Κλέψει την πάρα ο Λίγκος από τον Παράσκο. Γίνει μόνος στο σαρικό γήπεδο. Έκτοπος. Time out. Γύρω του βήματα από σχεδόν όλους τους παίκτες. Wizards. Οι Legends και πάλι 13 πόντους διαφορά και θα πολύ λίγο. Είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην αναμέτρηση που είναι μπροστά με 13 πόντους οι Legends. Οικονόμου. Είναι με χέρι στον Παράσκο. Όχι, δύο τέτοιες. Τι γίνεται εκεί πέρα. Απίστευτη άδεια από τους Legends. Βγαίνει μία ακόμα. Μερικός όμως ήταν πολύ κοντά στο να συγκρατήσει με τέτοια προβλήματα. Σάντης. Παράσκος. Μόρος μέχρι μέσα θα δείξει τα πόδια και μη σημάτης. Σήμερα τον αντίπαλο μπροστά του. Θετικό ρεμπάνω θα τον τελειώσουμε. Μόρος μέχρι μέσα. Πάλι πέρασε στο Καρακίτσιο και... Παουλ. Έχει γνωρίσει τον Καρακίτσιο. Δεύτερο φάουλ του Καρακίτσιο. Άστοχος την πρώτη. Άστοχος την πρώτη. Αμυντικό rebound του Καρακίτσιο. Λίγος. 4-2 τα βαδικά πλέον. Ο Βανίτης στην γωνία δεν θα πάρει το τρίποντο στην πρώτη φάση. Ο Βανίτης του Καραγιούρη θα το πάρει σε δεύτερη, αλλά είναι άστοχος ο Μαγουρατίδης. Ο Καραγιούρης και κλειδί μέσα στην αγκή του διπλού ριμπάνου για τον Βανίτη και πάλι καλά την 59-44. Καλάσχος. Στην γωνία ο Φτάλτης στα 10.
Ράσχος. Πρέπει να βιαστεί στα 5 δευτερόλεπτα. Συγκρατεί. Τρία. Μόνο στην μέση μέσα. Θα πετάξει την μπάλα. Στο 1,0. Στο 1 δευτερόλεπτο ακριβώς. Κερδίσε το φάουλ. Από το λίγο. Σχεδόν σε νεκτήσαμε πολύ κοντά. Στην εξυπηρέτηση του πρώτης επίθεσης. Το Γεωργίου είχε σκοφεί τον πάγκο, δεν θα περάσει εδώ τελικά. Ο Γεωργίου θα περάσει τον πάγκο. Θα αναρτηλήσει. Ζώς. Καλώς και ο Κουκούλης στον πάγκο. Σέφτει ο Γεωργίου, έστωχα στο καταγιώρι του πρώτη. 9.45. Έχουν δύο ακόμα φάουλ να δώσουν για την τρίτη περίοδο. Κανένα η Μιζόνις. Το σμπρόξ την μπάλα εκτός ο Μαράσκος, καλή άμυνα. Ζήτησε φάουλ από τον Μαράσκο. Με τη διάρκεια του σκρίνου, ο Ραβδηλής. Ο Γεωργίου τώρα θα περάσει εντός στη θέση του οικονόμου. Καταρχίσχυση στην επαναφορά. Λίγο σου για τρεις απέναντι στον Παράσκο. Με ταμπλό είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο του Πρωτογερόπουλο. Έπειτα από πολλές πολλαπλές προσπάθειες, πολλαπλά χέρια πάνω στην μπάλα, τόσο συμπαικτών του υπάλληλου του. Για να πέσει η κάμερα όλα καλά. Οικονό μου. Έχει περάσει στον πάγκο. Ο Παράσκος την μπάλα σου για τρεις. Είναι άστοχος. Μάχη για τον ριμπάντο. Λυκός νικητής. Παρίτης θέλει να τρέξει. Σε 2-2. Μόνος μέχρι μέσα μετά από προσπίση. Πολύ κοντά στο να βάλει το καλάθι. Να βάλει και το καλάθι θα είστε φάουλ. Και δύο βολές. Έτσι όπως την πρώτη. Άστοχος. Συνέχισε η Ερμανίτης. Τάξη την πάρω κατά Γεώργης. Εκεί που ήταν ο Πρωτογυρόπουλος. Εκεί που ήταν ο Γεωργίδης. Εκεί που ήταν ο Τσίμος με τους δίπολος. Και θα δεχτούν καλά και πάλι Legend. 62-46. Παράσκο. Στα 13 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει την τρίτη. Ψάχνει μια πάσα την βρήκε στον Παράσκο. Μέσα γράψει πολύ σπέξει πάνω του για τρεις ψάντες. Είναι άλογος, χρειάζονταν αυτό το τρίτο του Legends. Επιθετικό λοιπόν του Καραγιόνι, ξέρω ότι πάρει το καλάθι. Εδώ πέρασε ένα από δύο. Λίγος. Συνεχίζει το παιχνίδι όλα καλά. Το Βιβερίδη είχε ζητήσει ο Καραγιόνις να σταματήσει. Το παιχνίδι, η ροή, θα πανεί της. Στην πάλι πλάτη τον Καραγιόνι, Καραγίτσιος. Είναι ένα jump space το και πάλι. Συγκεκριμένη γροθιά του Μπέκη του Λίζαντς. Παρόσκος. Παρόσκος ήταν μια προσπίση, πήγε την άλλη τελικά. Μετά το κάτω στο σκύλο του Γιώργη. Παρέμεινε ο Νίκολας πάνω του, ψάλτης. Στην γροθιά Παρόσκος, πάλι λίγος πάνω του. Στα 6. Ο Γιώργης γυρίσει στην κίνηση που του αρέσει. Καλά του το φάουλ. Έχει στο Καραχίσιο. Υπάρχει λίγο σύγχρονο με το χρόνο η αλήθεια είναι στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το χρόνο της επίθεσης συγκεκριμένα. 64-50.
Ο Γιώργης έφτωχος προς την βολή έμεσο τρίποντο. Παίρνοντας στο χρόνο του ψηλό στον Legends. Λίγος τώρα θα πάρει την μπάλα, αφού αυτή πέρασε το κέντρο. Θα λέξω με τη γωνία του Ζογαρτζηλή. Το πάση Games θα χάσει όμως, δεν θα συγκρατήσει ο Χαρακηθιός. Ράσος. Ράσος. Δευτερόλεπτα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την ψύχωση. Κάνει πολλές προσπίσεις, γύρισε δύσκολη προσπάθεια, στόχισε στα 4.53. Τελευταία επίθεση, πολύ μεγάλο μέρος της, 20-20. Ένα ακόμα κάνει δευτερόλεπτα για τους Lizards. Έχουν φάουλ να δώσουν οι Legends. Στην γωνία ο Ραδανίτσου, 3, έκτοχος ο Λίγκος. 66-53, Ράσκος. 6 δευτερόλεπτα για τους Legends. Ράσκος, θα μπουνίσει ένα τρίποντο άστοχος. Έχει έξω το δικτάκι. 67-53. Τέταρτο το τελευταίο. Θα καταλάβει το πρώτα δεκάλεξο. Στην εκδεματή μας. Στροφή λοιπόν της Ζώνη Καρίνα. Όλα ήταν για να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεξο. Στην εκδεματή μας που ήμασταν εκτός για τους Legends. Μάθει από την πλευρά των Lizards, κατοχή και την έναρξη της τέταρτης περίοδου είναι οι Lizards. Οι οποίοι βρίσκονται στο 14 στο παιχνίδι αυτό καθε αυτό. Πέσει κάτω ο Καραγιαούρης. Στην πλευρά τρίχη έτσι από τους Άλτες, έχει σηκωστεί ψηλά στο Legends. Να έχει μαρχητή δύναμη, δεν έχει ζητήσει μια ενεργητική αλλαγή. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα και γι' αυτό. Θα της πήγε να κλέψει για τον Αρβανίτη. Ένα jump shoot άστοχο. Να δυνατείται επιθετικό rebound. Και φάουλ για δύο βολές. Έχει χρησιμοποιήσει τον Παράσκο. Δύο βολές για τον Καρακίσιο. Άσχος 4-1 στις 2, δεν διόρισε το ραμμικό rebound. Πάει δεξί, πόρα δεν τα κατάφερε ο Μαυρατήλης. Ράσκος. Χτυπάσε με τον Γερόπουλος. Πάλι Ράσκος για 3 θα το πάρει. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από το λίγο. Θυσία συγκρατεί την μπάλα και την κατοχή για την ομάδα του. Παράσχος είσαι πέσει κάτω από την προσωπικό δίπολο στο κανονικό και οι δύο. Παράσχος φέρνει χέρι hand-off στον Σάλτη, ο οποίος παραλίγο να πατήσει τη γραμμή. Λίγος παραμένει πάνω του. Μένος, καλή άμυνα, ο Γεωργίου στα 6. Και ο Χατζής ο Ζογαρτζηλή. Παραμένει πάνω του αυτός. Παράσχος που ένα δευτερόλεπτο πρέπει να το πάρει, το παίρνει. Είναι και στο χώρος. 68-59. Buzzer beater. Και μια διακοπή για να δέσει τα κορδόνια του. Ο αμέσως προηγουμένος σκόρερ. Τώρα δεν θα φτιάξει και το διχτάκι. Α, με τη μία, με τη δεύτερη τελικά. Οκ. Το πρώτο θα κοπεί στο μοντάζ, δεν είναι και Βερτζιλής. Στην παραφορά, λίγο στο όρμα την μπάλα. Πάλι καθυστέρησε. 1-3-1 η παράταξη ζώνη στον Legends. Ενδιαφέρον παρτιά. Για 3 είναι άστοχος ο Νίκος Αράδοντος με την αριστερή γωνία. Παράσχος. Παράσχος θα κάνει τη χειρονομία ο Πρωτογερόπουλος με στη ρακέτα. Πάσα την που πήγε τώρα η μπάλα. Ψάλτης δώσει ένα screen. Καραγιώρης Γεωργίου πριν από το πάλι μπάλα, παράσκος πάνω Γεωργίου και πάλι καλό πάση γέμι στο 3 με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχο στο τσάρτη, εξαιρετικό ριβάντο από τον Γεωργίου. Πολύ καλή επίθεση παρά το Γεωργίου, γιατί δεν μπήκε στους Legends. Ο Γεωργίου στα 6 έχει πολύ παίκτη πάνω του, πολύ παίκτη πάνω του για να γυρίσει στο 3. Τσάρτης είναι άστοχος, πάνω να πάει στο λίγο. Ο Γαρτζελής. Λάθος.
Σαν της ένα running floater, είναι άστοχος στο βάση της δάσης του Σιδέρου. Δοχομένως του γίνονται κάτι με ταμπλό. Το Ζηλής 2-1-2-2, σκαστή πάσα λίγο στα χείτα, θα μέχρι μέσα είναι άστοχος στο αργεργείο του rebound. Ράσχος. Μες κάτω στον Χαρτζηλής. 4-3 όπως λέει κάποιος ο Πρωτογερόπουλος. Σωστά. Σκεφτεί από 2 Καρατζαούρης Πρωτογερόπουλος. Για 3 παίρνοντας από τον Παράσχο που ήταν στη γωνία. Έξω πάει μάθος που έχουν καλέσει Λίζαρτς, βλέποντας την διαφορά να πέφτει και τους αντιπάλους τους να βρίσκουν ρυθμό και να ανακτούν το momentum. Στους 6 πόντους η διαφορά μειώνεται υπέρ τους. Επιστροφή λοιπόν για μία ακόμα φορά στο Άννη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Ακόμα 7 αγωνιστικά λεπτά μένουν για τη λήξη της τέταρτης περίοδου, το Χαρτζηλής. Για 3 είναι άστοχος, ήθελε να απαντήσει από τα πολλαπλά χτυπήματα εντός εισαγωγικών των αντιπάλων, αλλά δεν τα κατάφερε. Σε ένα jump shot έπρεπε με full bound, ούτε θα ρωτήσω. Ζάλτης. Είναι πολλά λεπτά απόψε, Παράσχος. Παράσχος, στιγμάσα Καραγιαούρης, είναι έκτοχος. Δίπλα το καλάθι, 68-64. Για τρεις αγαπητοί, είναι εύστοχος τώρα, έπειτα από το δυτικό rebound παράτος από τη γωνία. 71-64. Ψάλτης Ράσχος, τελείωσε από το κέντρο, παίρνει μπάλα. Ράσχος, μόνος του μέχρι τη μέσα, θα αφήσει το καλάθι. Ψαλτζηλής, σπρώξει την μπάλα ο Ψαλτζηλής, αλλά εκεί που είναι ο Μικούλης. Λόμαση Γκέιντς, στα 10 δευτερόλεπτα πάνω στο Κοσίτ, είναι άστοχος ο Μικούλης. Αμυντικό rebound από τον Βαγγελίου. Παράσχος. 51-66, παράσχος στους 5. Μην αυτό κάθε αυτό είναι derby. Βαγγελίου. Καρδιαούρης ένα παχθένο δίποτα, δεν θα πάρει, πάει μόνος του Μικούλης. Παράσχος, κοίταξε την γραμμή του τριμπόντου στα 7. Μόνος μέχρι μέσα, ο Ψάλτης είχε βρεθεί ακροβολισμένος και παίρνει το τρίποντο, είναι άστοχος. Θα συγκρατήσει την μπάλα, θα τα σμπρώξει τελικά. Νόμιζε ότι την έδειχνε στον Παράσχο. Ανάγκης. Από το διευθυντικό rebound, έχει βρεθεί σε καλή θέση. Ο Καραγιούρης είναι άστοχος όμως. Καλήτης κερδίζει το φάουλ από τον Γερόπουλο. Χαμηλά. Όχι, τον Παπαγεωργίου έχει πληθεί το φάουλ τελικά, διορθώνω. Κάνω λάθος. Ένα μέχρι τέλους. Τα παιδιά οι άλλοι. Δύο μέχρι τέλους. Δύο και ένα τα time out. Για Λίζαρτς και Λίζαρτς αντίστοιχα. Ένα jump shoot, άστοχο airball. Πάμε τον Κούλη. Παράσχος. Πέσει στην κρατή ο Γεωργιόπουλος. Ο Γεωργίου έχοντα σηκωθεί για τρεις Παράσχος με πολύ μεγάλη καμπύλη. Έφτασε και πάλι 71-69. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Λίζαρτς. Παράσχος. Γερόπουλος πάρει ένα jump shoot με ένα fairway. Είναι άστοχος, αμυντικό. Ναρμανίδη. Κούλης. Λιβεντζηλής. Βρεθεί ελεύθερος και με ένα jump shoot ευστοχείο καταρχήσει. Στέλνοντας διαφορά κλαίου στους 4. 73-69. Παράσχος. Ράσχος θα το θες, περνάει ένα από δύο, θα περάσει εκτός η μπάλα.
και ο παράξενος. Η κατοχή είναι για αυτό το ομάδα του. Έτσι στον Τζάντη τον βρήκε στα 10. Και με χέρι στη γωνία ο Βαράσκος και πάλι Σάλτης έχοντας βρει ελεύθερος με μεγάλη καμπύλη σου για 3 στη βάση της Στεφάνης. Απίστευτο τρίποδο, τι μπήκε. 73-72. Χαμόγελα προφανώς, πώς να μην υπάρξουν χαμόγελα από ένα τέτοιο σουτ. Γκούλης. Ματζηλής. Πανίτης. Δεν συγκράτησε. Καρδιαούλης. Πάσα στην κίνηση, θα κοπεί καθαρά ο Παπαγεωργίου. Καρδιαούλης. Επιθετικό rebound Παράσχος. Δεν είναι παρορμητικός ο Παράσχος, δεν πήρε το τρίποντο στο 2-3, το πάρει ο Ψάλης, έχοντας βρεθεί στη γωνία ελεύθερος, στα 4 δευτερόλεπτα είναι άσχος, μπρόξει την μπάλα. Πολύ έξι τώρα, Βανίτης συγκρατήσα 2-2 ακόμη και άλλα με φάουλ τώρα. Ο Παπαγεωργίου, αλλαγή, τώρα θα γίνει ο Οικονόμου, θα είναι στο Ψάλτη. Φίλοι το φάουλ του Παπαγεωργίου. Βαλίτης. Δεύτερη 75-72. 0-3 τα ομαδικά. Κονόμου. Φωνές για να πάει παίκτης πάνω στον Οικονόμου. Συγχειριστεί τις μπάλες από τον Βαλίτη. Ραγιαούλης. Στραβήξει δύο παίκτης πάνω του. Πράγμα που ξέρετε ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Αυτός είναι ο Παράσχος. Σούταρα και φτώχησε 75 όλα. Σκούλης. Είναι εντός διαφορετικό. Βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από την πρώτη της σειράς. Σκούλης. Θα πάει στην Γέμιζα Γαντζηλής. Ο μόνος του μέχρι μέσα είναι άστοχος, κόμπη και άλλα με φάουλ. Ρωτήσω τον Καραγιαούρη. Επισήμως crunch time στην Σόνη Καρίνα. 1.56 απομένει, 0-4 τα φάουλ. Φάουλ ο Γεωργίου από τον Καρτζελή, μόλις το πρώτο εκπλήτα της τέταρτη περίοδο. Καμιλά προφανώς. Παρόμως στην παραφορά. Ο Γεωργίου. Πάσα Καρατιαούρης. Φόρ και πάλι. Πάλι από τον Καρτζελή, το τέταρτο δικό του. 2-4, Παράσχος. Ο Γεωργίου στα 12. Πάλι Παράσχος δίνει την επιλογή ο Καρδιαούρης. Με συγχωρείτε που έχεις τώρα Παράσχος Οικονόμου. Στα 4 δευτερόλεπτα. Ο Γεωργίου πρέπει να γυρίσει και να εκτελέσει. Αυτό κάνει μακρινό τίποτα είναι άστοχος. Μακριά από το συνήθες. Οι δύο δράσεις του ο Γιώργος Καρδιαούρης. Καρδιλής. Πάσα σου πια τρεις από πάρει, αλλά είναι άστοχος επειδή την κόρη πάτ με τη μία από το σούπι του Ζουκούλη. Καλά θα το Ζαχαρτζηλή. 78-75. Στον νόμο. Ράσχος. 8 από τον Ζουκούλη. Να τζάμψουν το αυτοί τους συγγραφέρων μόνο 78-77. Καθαρή άμυνα φανάζει ο Ψάλης από τον πάγκο. Μεγάλο παιχνίδι. Και από δύο ομάδες ύψησε ο Γκούλης στον Ρωμανίτη. Θα πήρε από τη γωνία του Λιβερίδη σου για 3 save στο χώρο.
κρύο αίμα από τη γωνία του Χαρτζηλής. 81-77, πάρα πολύ σημαντικό το τρίποντο Καραγιώρης. Το time out το τελευταίο που έχουμε, που είχανε πλέον οι Legends μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Είμαστε πολύ λίγο για το μάτι μας. Επιστροφή για μία ακόμα φορά, όλα έτοιμα για να συνεχίσει το παιχνίδι, ιδιαίτερη μυστικοπάθεια και από τους δύο πάντους. Τώρα, Αλάσπρος, πάρει ένα σκέτο τον Καραγιώρη, θα του δώσει τώρα την μπάλα, βρείτε τείχο. Ο Καραγιώρης έχει κάνει βήματα. Στήθηκαν οι δύο παίκτες, οι δύο αντίπαλοι μπροστά στον Καραγιώρη, χωρίς να κάνουν αμυντικό φάουλ, χωρίς να πάρουν επιθετικό. Να δούμε. Φάουλ. Του οικονόμου στον Αρβανίδη, το στείλει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Τρίτο φάουλ του οικονόμου. Δεν ξέρω πόση σημασία έχει πλέον αυτό. Για το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό ακόμα. Έτσι όπως την πρώτη. Πολύ σωστά. Μουρατίτης από τον πάγκο. Το Καρτζηλής, φάουλ τώρα του Πρωτογυρόπουλου. Να δούμε. Φάουλ, δώστε ένα φάρεξε αυτό το πάγκο. Ο Κούλης έκανε το πρώτο. 3-5 έχουν ένα ακόμα να δώσουν. Ράσκος, 19 σου για 3, θα το πάρει. Πολύ κρίσιμο, ρε μεν είναι άστοχο. Δυτικό rebound από τον Καραχίτσιο. Ο Κούλης τώρα κράτα. Για να δούμε, θα αφήσει την μπάλα στο παρκέ. Τελικό σκορ 83-77. Κατάφεραν να αποδράσουν με την νίκη στο δεύτερο παιχνίδι οι Lizards, αλλά να... δεν κατάφεραν να πάρουν την σειρά. Θα περάσουν στους 8, στα πρώιμη τελικά οι Legends. Γιατί εμφανίστηκαν εμφανώς κουρασμένοι. Εμφανίστηκαν εμφανώς, ωραίο. Εμφανίστηκαν και είχαν και το παιχνίδι, το παιχνίδι. Ως Lethal Pistols πριν από δύο ημέρες, κάπου εδώ πέρα θα πληρώνει στην σημερινή αναμέτρηση και στην σημερινή μετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν στο να έχετε το ακουστικό υλικό, είτε άμεσα είτε έμεσα. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να μην σας τελείωσα. Να είστε εκκλησία, αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας!